Καλώς ήρθατε στη Μαρίνα της Κο. Σε μία από τις σημαντικότερες εστιοπλοϊκές διοργανώσεις του Αιγαίου, το Ρόδος Cup 2017. 450 εστιοπλόοι από 10 χώρες πρόκειται να αγωνιστούν προκειμένου να κατακτήσουν το πρώτο σκαλί του βάθρου. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το 21ο Ρόδος Cup με 62 συμμετοχές από 8 χώρες, με 450 περίπου εστιοπλόους. Ο καιρός από ό,τι βλέπουμε είναι τέλειος για παραλία, αλλά για εστιοπλοεία δεν τον βλέπω και πάρα πολύ. Εύχομαι αργότερα να μας κάνει τη χάρη και να φτάσουμε στην Τήλο γρήγορα για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και το νησί. Ο στόλος των 63 σκαφών ξεκίνησε από τη Μαρίνα της Κο με κατεύθυνση τα λιβάδια της Τήλου. Πρώτο ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 30 ναυτικών μιλίων το σκάφος Steve Wonder 2 σε 5 ώρες και 38 λεπτά, κερδίζοντας την κατηγορία Cruising. I think it was a nice day. Start was very good and we have a good trip to Knidos. Then a little bit less wind and then it starts again, but in front of the finish line was a little bit difficult. Στην κατηγορία IRC Racing τη νίκη πήρε το σκάφος Santana, ενώ στην κατηγορία IRC Cruising το σκάφος Grey Goose ήταν το ταχύτερο. Ο Μιχάλης Κλούβας με το σκάφος Ventus κατάφερε να κερδίσει το πρώτο μέρος του αγώνα στην κατηγορία IMS. Τα πληρώματα θα έχουν στη διάθεσή τους λίγες ώρες, προτού αναχωρήσουν για το δεύτερο σταθμό του Ρόδος Cup, την Ίσυρο.